Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή αναλυτή συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματά μας, τα θέματα της ατζέντας και της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής με ένα θέμα το οποίο είπαμε και στην εισαγωγή μας, ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται μπορούμε πλέον και επίσημα να το ανακοινώσουμε, ότι έχουμε έναρξη του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καβάλας. Πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση σήμερα το πρωί και εξίσου μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και το απόγευμα στις 7 η ώρα στο επιμελητήριο. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Αυλονίτη. Είναι συντονιστής και διευθυντής εμπορικών δραστηριοτήτων της ΔΕΔΑ εδώ διαζώστης στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Αυλονίτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Τι κάνετε αρχικά, πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Έχει έρθει ένα κλιμάκιο της εταιρείας μας, διότι σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε επίσημα τη σύνδεση της Καβάλας με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Ο σταθμός διανομής που εγκαινιάστηκε σήμερα θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία της πόλης, και όταν λέω της πόλης αναφέρομαι τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε εμπορικούς, αλλά και σε δημόσια κτίρια, με φυσικό αέριο. Επομένως, η Καβάλα βγαίνει από ένα ιδιότυπο καθεστώς ενεργειακής απομόνωσης και πλέον έχει πρόσβαση σε ένα καύσιμο φτηνό, σύγχρονο, περιβαλλοντικά φιλικό. Έτσι, και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, κύριε Αυλονίτη, γιατί το είπαμε και τώρα πριν βγούμε και στον αέρα, οι καβαλιώτες, οι πολίτες έβλεπαν ενδεχομένως να γίνονται αυτές οι εργασίες και τώρα βλέπουν επιτέλους και το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών. Έτσι, είναι επίσημο. Και γνωρίζω ότι καμιά φορά μπορεί οι εργασίες μας να φέρουν μια όχληση, μια μικρή ταλαιπωρία, όμως νομίζω η σημερινή μέρα δείχνει τα απτά ωφέλη αυτού του έργου που θα μείνουν για πάντα στην πόλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε φέτος το χειμώνα όποιος επιθυμεί και είναι φυσικά σε δρόμο που έχουμε ήδη κατασκευάσει δίκτυο να καταναλώνει φυσικό αέριο. Να πω ότι εμείς περί τα μέσα Οκτωβρίου εκτιμούμε ότι θα ενεργοποιήσουμε τις πρώτες συνδέσεις κάποιων εμπορικών καταναλωτών, οι συνδέσεις των οποίων έχουν ήδη κατασκευαστεί. Ήδη κάθε εβδομάδα μηχανικοί μας βρίσκονται στην πόλη, πραγματοποιούν αυτοψίες σε ακίνητα πελατών μας που έχουν κάνει αιτήσεις και υπογράφονται συμβάσεις σύνδεσης, οι οποίες θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Επομένως, με δύο απλά βήματα, ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα έχει υπογράψει σύμβαση θα μπορεί πολύ σύντομα να καταναλώνει φυσικό αέριο. Αυτά είναι να μας υποβάλει μία μελέτη για την τροποποίηση της εσωτερικής του εγκατάστασης, δηλαδή του λεβιτοστασίου του ακινήτου που ενδιαφέρεται να συνδέσει, και φυσικά να κάνει τις απαραίτητες εργασίες για την τροποποίηση αυτού με πιστοποιημένο εγκαταστάτη. Και το δεύτερο είναι να βρει έναν πάροχο της επιλογής του. Και θέλω αυτό να το τονίσω, γιατί πολλές φορές υπάρχει μία σύγχυση. Η ΔΕΔΑ, η εταιρεία που ανέπτυξε το δίκτυο, δεν εμπορεύεται φυσικό αέριο, παρέχει απλά την υπηρεσία του δικτύου. Ο κάθε πελάτης είναι απολύτως ελεύθερος να διαλέξει έναν προμηθευτή φυσικού αερίου της επιλογής του και αφού υπογράψει και αυτή τη σύμβαση, υποβάλει στη ΔΕΔΑ ένα αίτημα αυτοψίας προκειμένου να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική του εγκατάσταση. Μάλιστα. Και φυσικά θα υπάρξουν και οι συμφωνίες με τους καταναλωτών, με τους προμηθευτές, έτσι ώστε να ξεκινήσει. Άρα λέτε ότι περί τα μέσα Οκτωβρίου και επίσημα, κύριε Αυλονίτη, θα έχουμε τις πρώτες συνδέσεις. Ακριβώς, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι από εδώ και πέρα, ξαναλέω, από την επέκταση του δικτύου, η οποία θα γίνει με μόνο κριτήριο τη ζήτηση, και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Πέρα από την υποχρέωσή μας να κατασκευάσουμε τη σύνδεση, δηλαδή να κατασκευάσουμε τον σωλήνα που θα συνδέσει τον κεντρικό αγωγό με το ακίνητο και να τοποθετήσουμε τον μετρητή και τον ρυθμιστή συνήθως στη ρημοτομική γραμμή του ακινήτου, ο πελάτης που ενδιαφέρεται να συνδεθεί θα πρέπει να τροποποιήσει κατάλληλα βάσει εγκεκριμένης μελέτης την εσωτερική του εγκατάσταση και να βρει μια σύμβαση με πάροχο. Να πω επίσης ότι όλα αυτά θα γίνονται με ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες, καθώς εμείς για την κατασκευή της κάθε σύνδεσης παρέχουμε φέτος 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης. Είναι ένα ποσό που οι ελιακούς καταναλωτές φτάνει μέχρι τα 1.500 ευρώ. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα χάρη στη γενναιόδορη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θεωρούμε ότι αυτό κάνει ακόμα ελκυστικότερο το φυσικό αέριο, δεδομένου ότι ήδη φέτος
οι τιμές του εμφανίζονται ανταγωνιστικές σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Ακριβώς αυτό, κύριε Αυλονίτη, και τώρα μας δώσατε όντως και μια πολύ χρήσιμη πληροφορία, το γεγονός ότι τα τέλη σύνδεσης καλύπτονται 100% από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, φτάνουν τα 1.500 ευρώ. Δηλαδή, πλέον, όσοι και πολίτες, εάν δεν υπήρχε αυτό που είπατε, τώρα θα χρειαστούσαν να πληρώσουν πάνω από 1.500 ευρώ, έτσι ώστε να προχωρήσει η σύνδεση στην οικία του, στην επιχείρησή του. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα τώρα, με αυτά τα τέλη σύνδεση που πραγματικά, όπως είπατε, είναι πολύ θετικό. Ακριβώς. Αυτό και ελκυστικότερο για να έχουμε περισσότερες συνδέσεις. Ακριβώς. Το μόνο που ζητάμε από τους πελάτες είναι να επενδύσουν στη διαμόρφωση της εσωτερικής τους εγκατάστασης, του λεβιδοστασίου τους κυρίως. Αλλά θεωρούμε ότι αυτή η επένδυση, την οποία θα αποφασίσουν με μηχανικό της επιλογής τους, η ΔΕΔΑ δεν εμπλέκεται σε αυτό, θα αποσβεστεί πολύ γρήγορα, γιατί και εξοικονόμηση θα έχουν αν μεταβούν στο φυσικό αέριο, αλλά και κυρίως μεγάλη ευκολία χρήσης. Μάλιστα. Πότε μπορούμε να πούμε, κύριε Αυλονίτη, ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στο σύνολό του το έργο? Γιατί αναφερθήκατε ότι θα έχουμε και την επέκταση, έτσι, αν Βεβαίως. Και εφόσον υπάρχουν περισσότερες συνδέσεις σε σπίτια τα οποία δεν περνάει το δίκτυο. Βεβαίως. Οι δύο βασικοί μας στόχοι για την προηγούμενη περίοδο ήταν, καταρχήν, να ολοκληρωθεί, όπως είπαμε και το είδαμε σήμερα ότι έγινε, η σύνδεση της πόλης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, με τον αγωγό υψηλής πίεσης, όπως λέμε, που τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα. Αυτό ολοκληρώθηκε. Και το δεύτερο είναι να περικυκλώσουμε, να φτιάξουμε έναν βρόγχο γύρω από την Καβάλα με δίκτυο το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί και όσους βρίσκονται πάνω σε αυτό, και ήδη έχουμε αρκετές αιτήσεις επί αυτών των οδών, αλλά κυρίως να υποστηρίξει επεκτάσεις σε άλλες οδούς. Έχοντας κατασκευάσει το βρόγχο, μπορούμε πλέον να φτάσουμε σε κάθε γειτονιά της Καβάλας πρακτικά, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο μέχρι το τέλος του 2024 θα προβλέπει να έχει κατασκευάσει 60 χιλιόμετρα δικτύου μέσα στην πόλη. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσοστό κάλυψης του οδικού δικτύου. Επομένως, καλούμε όλους τους πολίτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο deda.gr. Σήμερα μπορούν να το κάνουν επίσης στο επιμελητήριο Καβάλας, αν έρθουν. Και να πω εδώ ότι από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου θα είμαστε παρόντες και στην Καβάλα Expo, άρα μπορούν και εκεί να κάνουν την αίτησή τους, στο περίπτερο 8. Επομένως, αν σε κάποια από αυτά τα κανάλια εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος, ακόμα και αν σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί δίκτυο, θα ληφθεί υπόψη για τον προγραμματισμό των επόμενων επεκτάσεων, γιατί το μόνο μας κριτήριο από εδώ και πέρα θα είναι η ζήτηση. Να πω επίσης ότι δεν θα περιμένουμε την κατασκευή του συνόλου του δικτύου για να ενεργοποιούμε τμήματά του και φυσικά παροχές πελατών. Όπως είπα και στην αρχή, το δίκτυο που έχει ήδη κατασκευαστεί θα έχει αέριο άμεσα και θα μπορεί να τροφοδοτήσει άμεσα όσους το επιθυμούν. Περί τα μέσα Οκτωβρίου, όπως είπατε κιόλας ακόμη, κύριε Αυλονίτη. Τα ωφέλη όμως, να αναφερθούμε στο κομμάτι των ωφελών, γιατί είπατε ότι είναι, πλέον έχει ξεπεράσει και την κρίση την οποία υπήρχε και από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και μπορούμε να το συναντήσουμε πάλι σε μια λογική τιμή. Το φυσικό αέριο, έτσι. Πράγματι. Η κρίση που αναφέρατε ήταν μια πραγματικότητα, ήταν άνευ προηγουμένου, αλλά έδειξε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ουδέποτε η Ελλάδα αντιμετώπισε πρόβλημα επάρκειας προσφοράς στο φυσικό αέριο. Άρα ήταν ένα καθαρά κερδοσκοπικό φαινόμενο, επομένως υποχώρησε γρήγορα. Και σήμερα οι τιμές, ξαναλέω, σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Άρα αυτό είναι το ένα πλεονέκτημα. Να πω εδώ ότι για ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, γιατί οι επαγγελματικές χρήσεις φυσικού αερίου νομίζουμε μπορεί να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, δημόσια κτίρια κτλ. Εμείς μπορούμε να παράσχουμε δωρεάν μία ανάλυση κόστους-οφέλους που να επιτρέψει στον κάθε επιχειρηματία να υπολογίσει το πόσο γρήγορα θα αποσβέσει την επένδυσή του. Όμως και στην οικιακή κατανάλωση υπάρχει γρήγορη απόσβεση με δεδομένη την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται. Αυτό είναι το πρώτο όφελος. Το δεύτερο είναι η ευκολία στη χρήση. Δεν χρειάζεται να μπλέκει το κάθε νοικοκυριό με παραγγελίες, με άγχος αν η δεξαμενή είναι αρκετά γεμάτη ή όχι. Επίσης, οι μετρήσεις χάρη στα ψηφιακά συστήματα που εγκαθιστούμε είναι ωριές και δεν χρειάζεται ο πελάτης να ανησυχεί ή να έχει δραστηριότητες τύπου μέτρα μόνο σου και στείλε τη μέτρησή σου. Όλες οι μετρήσεις καταγράφονται ψηφιακά και με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να έχει πρόσβαση σε απεριόριστη και άμεση θερμότητα, ζεστό νερό και αν θέλει και χρήση κουζίνας. Τέλος, το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο μετάβασης. Είναι ένα καύσιμο που θα μας βοηθήσει να πάμε σε ένα ενεργειακό πρότυπο κατανάλωσης χαμηλότερων ρήπων. Επομένως, θεωρούμε ότι η διάδοσή του
στην πόλη της Καβάλας, θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σε καλύτερο αέρα, σε λιγότερα καυσαέρια, σε μια γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ναι, αυτό. Και να δούμε και το κομμάτι, όπως το είπατε τώρα, γενικότερα και του ενδιαφέροντος, έτσι, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και από επιχειρήσεις, έτσι, κύριε Αυλονίτη. Φυσικά, οι πρώτες συνδέσεις που θα ενεργοποιήσουμε είναι εμπορικών καταναλωτών. Ήδη έχουμε συνδέσει και περιμέναμε τη σημερινή μέρα για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Το εμπορικό κέντρο Καβάλας, για παράδειγμα, νομίζω είναι ένα κτίριο που όλοι οι κάτοικοι της πόλης αναγνωρίζουν. Έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους οικιακούς καταναλωτές. Το πρόγραμμα που τρέχουμε τώρα περιλαμβάνει άνω των 1.000 συνδέσεων. Ήδη έχουμε δεχθεί περί τις 400 αιτήσεις και εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε υπογράψει περίπου 250 συμβάσεις. Ξαναλέω, οι αυτοψίες για την υπογραφή συμβάσεων είναι σε εβδομαδιαία βάση πλέον. Επομένως, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου. Ο κόσμος πίστεψε στο έργο πριν κάνει πολύ έχει αέριο και θεωρούμε ότι τώρα θα ανταμυφθεί για αυτή την εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Λαμβάνω ένα σχετικό ερώτημα, την καλησπέρα μας κιόλας από τον φίλο τηλεθεατή, για το πώς θα συνδεθούν οι οικίες οι οποίες δεν έχουν αυτή τη στιγμή δίκτυο, λέει ωραία ο φίλος τηλεθεατής. Η προτεραιότητά μας, όπως είπα, δεδομένου ότι ξαναλέω το έργο προβλέπει την κατασκευή 60 χιλιόμετρων δικτύου μέχρι το τέλος του 2024, είναι να καλύψουμε το σημαντικότερο ποσοστό του οδικού δικτύου της πόλης. Εδώ το ξέρετε καλύτερα από μένα, να πούμε ότι είναι μια πόλη αμφιθεατρική, μια πόλη με πολύ βράχο. Κάποια κομμάτια της μπορεί να μην είναι εύκολα προσβάσιμα. Όμως. Είναι πραγματικότητα αυτό. Πέρα από τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν και που, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα δεν μας έχουν εμποδίσει την εξέλιξη των εργασιών, εμείς θα προγραμματίζουμε τις επόμενες επεκτάσεις του δικτύου με μόνο κριτήριο τη ζήτηση. Εμείς τη ζήτηση την αντιλαμβανόμαστε από τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Μια εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται πολύ απλά, είναι μια φόρμα που ο ενδιαφερόμενος απλά συμπληρώνει όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορεί να τη βρει και ο κάθε ενδιαφερόμενος λοιπόν στο deda.gr, να την υποβάλλει και έτσι καταγράφουμε ανά τμήμα της πόλης τη ζήτηση που υπάρχει. Έτσι προτεραιοποιούμε τις επόμενες επεκτάσεις και προχωράμε. Άρα, το πρώτο βήμα και το πιο απλό βήμα που έχει να κάνει κάποιος είναι να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, deda.gr. Και παράλληλα, ή εάν και εφόσον το επιθυμεί σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα να βρεθεί στην εκδήλωση της ΔΕΔΑ στο επιμελητήριο της Καβάλας, να ενδιαφερθεί, να μάθει το τι ακριβώς γίνεται, τι θα γίνει με τις συνδέσεις, γιατί όχι. Φυσικά είναι ανοιχτή η εταιρεία για να απαντήσει στο οτιδήποτε. Βεβαίως. Αλλά και να ενδεχομένως βρεθεί 29 Σεπτέμβρη στην έκθεση Καβάλα Expo 2023, περίπτερο 8, είπατε κύριε Αυλονίτη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και αναμένουμε τώρα τα νεότερα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.